Καλημέρα, όσοι ξυπνήσατε τώρα, όσοι ανοίξατε την τηλεόρασή σας και να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων. Να τους δούμε, βεβαίως. Ξεκινήσω. Μ' αφήνεις. Βεβαίως, αφήνω. Σε κρατάει κανείς. Εντείνεται η εσωκομματική διαμάχη στη Νέα Δημοκρατία. Στελέχη και από τις δύο πλευρές έθεσαν θέμα παρέτησης των κυρίων Εύρετ και Μητσοτάκη, ενώ 20 βουλευτές με πρωτοβουλία των κυρίων Σούρλα και Μεϊμαράκη υπέγραψαν επιστολή προς τον πρόεδρο του κόμματος και τον Γιώργο Σουφλιά, ζητώντας λύση κοινής αποδοχής, ώστε να αποφευχθεί διάσπαση του κόμματος. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στην Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία χαρακτήρισε αθλειότητες τα όσα συνέβησαν στην κοινοβουλευτική ομάδα και διέψευσε δημοσίευμα που τον φέρει να παραιτείται από βουλευτής. Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον Sky, επεσήμανε ότι πρέπει να βρεθεί λύση κοινής αποδοχής, ώστε να αποφευχθεί διάσπαση της παράταξης. Ενώ ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ζήτησε την παραίτηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αύριο πραγματοποιείται κρίσιμη σύσκεψη για τον προϋπολογισμό υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο Κώστας Σκανδαλίδης, διέψευσε τα περί αντιπαράθεσης του κόμματος με την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική. Μειώνονται σήμερα τα επιτόκια καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας στο 11,25% και τα επιτόκια για τους τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων διαμορφώνονται στο 9,75%. Από σήμερα κυκλοφορεί και το νέο χαρτονόμισμα των 200 δραχμών. Η εξέλιξη στο Κυπριακό και η πορεία ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το αντικείμενο των συνομιλιών που αρχίζουν σήμερα στη Λευκοσία, παρουσία του Έλληνα Υφυπουργού Εξωτερικών Χρήστου Ροζάκη. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκος Κλειρίδης τόνισε ότι υπάρχουν ενδείξεις για αμερικανική παρέμβαση προς την Άγκυρα για το Κυπριακό μέσα στο 97. Σημειώνεται ότι αμέσως μετά τις αμερικανικές εκλογές ο Μπιλ Κλίντον έχει δεσμευτεί, θα κάνει δηλώσεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει η Ουάσιγκτον για επίλυση του Κυπριακού. Βγαίνει σήμερα από την εντατική του ΚΑΤ η 11χρονη Σταυρούλα Ρεντούμι, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από φορτηγό στον κόμβο της Μάνδρας. Εκατοντάδες πολίτες έχουν ανταποκριθεί ως τώρα στην πρωτοβουλία του Sky να ανοίξει λογαριασμό στην τράπεζα Interbank με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την 11χρονη. Χωρίς ταξί αύριο η Αθήνα. Οι ιδιοκτήτες τους ζητούν να τους επιτραπεί να κινούνται στους λεωφοριόδρομους και να επαναλειτουργήσουν οι πιάτσες. Και τώρα μπορείς να μας ξεναγήσεις λίγο στον απογευματινό τύπο. Νέα Δημοκρατία είναι το βασικό θέμα. Βέβαια, Νέα Δημοκρατία θα είναι. Αλλά θα σε διακόψουμε κάποια στιγμή για να δούμε τι έχει να μας πει ο Κυριάκος. Με χαρά μου. Άμα πρόκειται για τον Κυριάκο, δεν το συζητούμε. Να ξεκινήσουμε. Έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες από τον αδέσμευτο τύπο. Όλοι εναντίον του Εύερτ. Βάσει νομαρχιακές και βουλευτές ζητούν να φύγει. Κίνηση για Αβραμόπουλο. Τον προτείνουν και άνθρωποι του Εύερτ. Φεδρή προβοκάτσια καταγγέλει ο Μητσοτάκης. Την δήλωσε στον αδέσμευτο τύπο, έχει δηλώσει την εφημερίδα. Ετοιμάζουν και μομφή, λέει η εφημερίδα. Και ακόμη στην πρώτη σελίδα της, κίνδυνος από τις δίαιτες. Καρκινογόνα τα χάπια ζαχαρίνης, λέει η εφημερίδα. Και να περάσουμε στην απογευματινή. Η αλήθεια για το Μητσοτάκη είναι το βασικό θέμα. Βαρβιτσιώτης στην απογευματινή, ποτέ δεν κατέφυγε σε υποβολημιαίες ειδήσεις. Φωτίζουμε την είδηση, δεν μηχανογραφούμε, λέει η εφημερίδα σε άρθρο της. Χθες είχε πρωτοσέλιδο ότι παραιτείται από βουλευτής και από επίτιμος πρόεδρος ο κ. Μητσοτάκης. Κάτι που διαψεύστηκε από τον ίδιο. Και ακόμη. Την έντονη αντίδραση κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με πρώτη του αντιπροέδρου Γιάννη Βαρβιτσιώτη προκάλεσε ο υπαινιγμός του κυρίου Μητσοτάκη περί υποβολημιαίου για το χθεσινό πρώτο σέλιδο της εφημερίδας που απεκάλυπτε ότι μελετά το ενδεχόμενο υποβολής παρέτησης από επίτιμος πρόεδρος και βουλευτής. Το δημοσίευμα της εφημερίδας χαρακτηρίστηκε κεραυνός από το σύνολο σχεδόν των μέσων ενημέρωσης καθώς απετέλεσε το κεντρικό πολιτικό θέμα των δελτίων ειδήσεων και της ειδησεογραφίας. Κουράγιο Σταυρούλα, ο Βασιλάκης Δοσούλας έφερε και πάλι το χαμόγελο στο πρόσωπο της μικρής Σταυρούλας. Μη σε τρομάζει αυτό που έπαθες, της είπε χθες στη συνάντηση στο ΚΑΤ που είχαν. Και ακόμη, ποιες είναι οι δυνάμεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, ένα άλλο θέμα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Να περάσουμε στην αυριανή. Βασικό θέμα και της αυριανής, τα τεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία. Ανατροπή Εύερτ μέσα στο Νοέμβριο, μεταβατικός πρόεδρος ο Βαρβιτσιώτης. Δεν πέρασε η προβοκάτσια που έστησε στο Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα. Εβδομάδα κρίσιμων αποφάσεων για την οικονομία, τι αποφασίζει η κυβέρνηση για τα ομόλογα για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία και επίθεση φιλίας από τον Γκλιγκόροφ στην Ελλάδα. Και ακόμη φωτιές ανάβει το ωράριο. Και να περάσουμε στο Έθνος. Έχασε τα κουκιά. Διευθυντήριο που θα ζητήσει την παρέτηση του Μιλτιάδη Εύερτ ετοιμάζουν στη Νέα Δημοκρατία, καθώς ο υποπροθεσμία πρόεδρος χάνει τα κουκιά το ένα μετά το άλλο. Αρχίζει τώρα, λέει το Έθνος, η συλλογή των υπογραφών. Συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εφημερίδα δίνει ο Θόδωρος Κασίμης. Παραιτηθείτε, κύριε Εύερτ. Συνέντευξη την οποία η εφημερίδα χαρακτηρίζει μια συνέντευξη για διαγραφή. Τι είπαν το τέτα-τέτ του Βασιλάκη με τη Σταυρούλα στο ΚΑΤ. Και έρευνα για την νεολαία μας. Πώς βλέπει τον έρωτα, το γάμο, την τηλεόραση και την πολιτική.
και από το Έθνος να πάμε στον Ελεύθερο. Και εδώ βασικό θέμα η Νέα Δημοκρατία. Εύερ Τιδού, ένοχος της ΣΥΤΑΣ. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απεφάσισε να σπάσει τη σιωπή του όταν ανέλαβε την ηγεσία, φορτώθηκα τα αμαρτήματα της παλαιάς ηγεσίας. Και ακόμη, σειρώμαστε σε διάλογο υποκειδαιμονία. Χήμαρος ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μιχάλης Παπα-Κωνσταντίνου, για τα εθνικά θέματα. Διάλυση στο Πασόκ, τρέμει τους αντάρτες ο Πρωθυπουργός. 200 δισεκατομμύρια ξεχασμένα στα συρτάρια του Υπουργείου των Οικονομικών, ένα άλλο θέμα της εφημερίδας. Χωρίς ταξί η Αθήνα για 24 ώρες αύριο. Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον καταράκτη, το θέμα της υγείας που προβάλλει σήμερα ο Ελεύθερος. Και να πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τελευταία ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία. Ποιοι όροι τίθενται για συνάντηση ειρήνης, ισχυρή πίεση από τη βάση για λύση κοινής αποδοχής. Και ακόμη στην πρώτη σελίδα, ο Βασίλης Κοντά στη Σταυρούλα, συνάντησε ελπίδες για τη Σταυρούλα, όπως λέει η εφημερίδα. Να σε διακόψουμε εδώ, Αντώνη. Στον Ελεύθερο Τύπο. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα στον Κυριάκο Παντούβαλο. Καλημέρα, Κυριάκο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό ξεκίνημα. Και ούτως ή άλλως η μέρα είναι καλή. Αν βάλετε κι εσείς ένα χεράκι, θα γίνει ακόμα καλύτερη. Και ο ήλιος σας λέει καλημέρα πιο ψηλά από εμάς ακόμα. Και καλημέρα σας λένε και οι φίλοι ασύνεκοι στο ποδηλιάρισμα. Σήμερα τους βλέπω κεφάτους. Ίσως μετά από δύο μέρες ξεκούραση τα νεύρα δεν είναι τεντωμένα και κανείς δεν ξεκινάει ακόμα και σε αυτό το μποτιλιάρισμα που βλέπετε τώρα με τόσο κακή διάθεση. Αυτό το μποτιλιάρισμα είναι το γνωστό. Στο γνωστό σημείο, δηλαδή στις τρεις γέφυρες λεωφόρου Τυφισσού προς Πειραιά, είναι ήδη γύρω στα 2 χιλιόμετρα. Στο αντίθετο ρεύμα, σε αυτό το σημείο μπορεί να είναι ελεύθερη η κεντρική αυτή λεωφόρος, αλλά λίγο πιο πίσω, εκεί κοντά στο σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων, έχουμε αρκετά μεγάλο ποτηλιάρισμα. Αριστερά μας οι δρόμοι που οδηγούν προς τη Λιωσίων και η Λιωσίων φυσικά, μέχρι τουλάχιστον εκεί που βλέπουμε, στάση του μετρό Αττική, έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Για να δούμε τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου στην Κωνσταντινούπολεως, αν και έχει πυκνή ροή, δεν είναι τόσο πολύ δύσκολη από το Κουρνάζι προς την Αθήνα, καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Έχουμε πρόβλημα και στην Εθνάρχου Μακαρίου. Η Μεσογείο σαφώς πιο δύσκολη από την Κηφισία σε αυτή την ώρα. Η Κατεχάκη στην ευθεία του Παπάγου δυσκολίες. Σκέφτομαι και αυτούς τους χριστιανούς που κατεβαίνουν από την Πάχου και τη Γεωργούλα, από το παλιό ψυχικό, προσπαθούν να βγουν στην Κηφισία. Έχουν μπλεχτεί αρκετά. Αλλά και αυτούς χαμογελαστούς τους είδα πριν από λίγο. Ας ευχηθούμε έτσι χαμογελαστά να συνεχίσουν. Και εσείς το ίδιο από το σπίτι να φύγετε με καλή διάθεση και να μην αφήσετε κανέναν ούτε το μεγάλο ποτηλιάρισμα αυτό εδώ στο ποτάμι να σας χαλάσει τη διάθεση. Καλημέρα σας και πάλι. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς σε λίγα λεπτά, σε 20 περίπου λεπτά, θα είμαστε και πάλι μαζί με νέες εικόνες από το πρωινό ξεκίνημα της Αθήνας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κυριάκο. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Και να συνεχίσουμε την ελευθεροτυπία. Να συνεχίσουμε, ναι. Κάντε εμπόριο και όχι πόλεμο, είναι ο βασικός τίτλος. Σύμβουλος του Λευκού Οίκου αναλύει το σχέδιο των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομία των Βαλκανίων. Νέα από Αθήνα, άμεσες και στο Αιγαίο οι επιπτώσεις. Σπέβδει ο Γκλιγκόροφ, έχει ρόλο, λέει, στα Βαλκάνια η Ελλάδα. Και ακόμη στην πρώτη σελίδα της ελευθεροτυπίας, η μικρή με το μεγάλο κουράγιο, ο Βασιλάκης και η Σταυρούλα. Οι τραγωδίες τους έχουν συγκλονίσει την Ελλάδα και χθες τα δύο παιδιά βρέθηκαν, ο ένας, ο Βασίλης Δοσούλας, έδωσε κουράγιο στην ηρωική Σταυρούλα. Αυτός ξέρει ότι μπόρεσε, θα το μάθει και η μικρή, λέει η εφημερίδα. Ένα βήμα πριν από το χάος στη Νέα Δημοκρατία, αρχηγεί εν αναμονή και υπόγεια καρφιά. Κείμενο 20 βουλευτών σε 8 στελέχη ζητάει να τα βρουν. Ο κύριος Μητσοτάκης διαψεύδει τα περί παρέτησής του και μιλά για αθλειότητες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και ακόμη το θέμα του ωραρίου, περιπετειώδη σε πρεμιέρα, νέο τεστ το Σάββατο. Και να περάσουμε από την ελευθεροτυπία στην πρώτη σελίδα των νέων. Απέραντο φρενοκομείο η Νέα Δημοκρατία. Δικαίωση βρίσκει η περίφημη ρίση του Κωνσταντίνου Καραμανλή με τα όσα εκτυλίσσονται στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Η κρίση, λένε τα νέα, βαθαίνει καθημερινά στην εξωματική αντιπολίτευση, ενώ βουλευτές κινούνται για τη συλλογή υπογραφών, προβληματίζοντας τόσο τον κύριο Εύερ, τόσο και τον κύριο Σουφλιά. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε χθες εμέσως πλην σαφώς παρόν ακόμη και για επάνωδό του στην ηγεσία. Εξάλλου, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται σε αρκετά σενάρια, εξακολουθεί να σιωπά. Η κοκαίνη μπήκε στα σαλόνια. Την ίδια ώρα που η ηρωίνη θερίζει τοξικομανή στους δρόμους, η κοκαίνη κάνει σιωπηλά θράψη στα σαλόνια εύπορων χρηστών και η αστυνομία μιλάει για το ναρκωτικό του 2000. Κουράγιο στη Σταυρούλα, ο Βασίλης Δοσούλας που είχε ακροτηριαστεί στο Τολό, επισκέφθηκε με τη μητέρα του τη μικρή Σταυρούλα Ρεντούμη στο ΚΑΤ. Και ακόμη νόμος προβλέπει πάλι σχολίατρο, δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Γείτονα.
Και από τα νέα να πάμε στο όνομα. Στο Τζόγο, Ποντάρι Δήμητρα, τα οικονομικά προβλήματα την οδηγούν σε αδιέξοδο, είναι το βασικό θέμα και ελπίζει στη θεά τύχη. Σπίτι στο Λονδίνο και χρήματα ζήτησε η κυρία Παπανδρέου από τον μεγάλο εφοπλιστή Γιάννη Λάτσι. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας ο επίτιμος μίλησε, βαριά άρρωστη είναι η Νέα Δημοκρατία. Και από το όνομα να πάμε στην εξουσία. Τι αλλάζει για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι το βασικό θέμα. Ολόκληρος ο νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, καθιερώνονται 6 κλίμακες ιεραρχίας, αλλάζει η σύνθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων και αυστηρές ποινές στους παραβάτες. Ανατροπή Εύερτ σχεδιάζουν τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και οι τρεις. Διευρύνεται το αντιηγητικό μέτωπο στη Νέα Δημοκρατία. Σχέδιο Αρσένη για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τι μισθούς θα παίρνουν οι καθηγητές πλήρους και μερικής απασχόλησης. Τι συμβαίνει στο χρηματιστήριο. Θέμα για το χρηματιστήριο στην εφημερίδα. Εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο American Dream. Κάνει λόγο βέβαιος νικητής Bill Clinton και Γκλιγκόροφ συνέντευξη με νόημα λίγο πριν τις ελληνοσκοπιανές συνομιλίες. Τα τεκτενόμενα λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία μονοπολούν τα πρωτοσέλιδα των απογευματινών εφημερίδων. Αντώνη, γνωρίζεις ότι η Νταϊάννα είναι ερωτευμένη? Ναι, από παλιά το γνωρίζω. Όχι, είναι πάλι ερωτευμένη. Με άλλον? Ναι, με έναν καρδιοχειρουργό, μουσουλμάνο. Να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το βίντεο, το σχετικό. Για τους έρωτες της Νταϊάννα. Ερωτευμένη, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά είναι η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Sunday Mirror, αυτή τη φορά η καρδιά της 36χρονης Levis D χτυπάει για έναν συνομήλικό της, μουσουλμάνο καρδιοχειρουργό, τον οποίο και θέλει μάλιστα να παντρευτεί. Τον άντρα των ονείρων της φαίνεται πως βρήκε τελικά η πριγκίπισσα Νταϊάννα, αφού δηλώνει ενθουσιασμένη με τον 36χρονο μουσουλμάνο καρδιοχειρουργό Χασνάτ Χάν και θέλει να τον κάνει δεύτερο σύζυγό της. Η σκανδαλοθυρική εφημερίδα Sunday Mirror αφιερώνει τις πρώτες 5 σελίδες στο θέμα και επικαλείται τη μαρτυρία στενού φίλου της Lady D. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Νταϊάννα γνώρισε τον Χάν πριν από περίπου ένα χρόνο, πρωτού δηλαδή συμφωνήσουν με τον Κάρολο για το διαζύγιο. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Royal Brompton στο Λονδίνο, όπου η Νταϊάννα είχε πάει να επισκεφτεί το σύζυγο της γυναίκας που της κάνει βελονισμό, ο οποίος ανάρρωνε από ένα τριπλό bypass. Ο Χάν ζει και αυτό στην Αγγλία, αλλά η οικογένειά του βρίσκεται στο Πακιστάν. Η εφημερίδα δεν διστάζει να συνδέσει τις νυχτερινές φιλανθρωπικές επισκέψεις της πριγκίψας στο νοσοκομείο, αλλά και τα ταξίδια της στο Πακιστάν και στην Αυστραλία με το Χάν. Η οικογένεια του γιατρού, μάλιστα, έχει δεχτεί ήδη την Νταϊάννα σαν κόρη τους. Η ίδια η Lady D, όμως, σύμφωνα με το συντάκτη του άθρου, δεν δημοσιοποιεί το δεσμό της, γιατί φοβάται ότι ο αγαπημένος της θα τρομοκρατηθεί και θα την εγκαταλείψει. Το παιδί του διάσημου τραγουδιστή Michael Jackson ισχυρίζεται ότι κυοφορεί μια 37χρονη νοσοκόμα από το Los Angeles. Σε συνέντευξή της, η Βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι η σύλληψη έγινε με εξωσωματική γονιμοποίηση τον περασμένο Μάιο και πως συμφώνησε έναντι χρηματικής αμοιβής να παραδώσει το μωρό στον Τζάκσον αμέσως μόλις γεννηθεί. Μπορεί άραγε ο κακός Μάικλ Τζάκσον να γίνει ένας τρυφερός πατέρας? Απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα έχουμε πολύ σύντομα, αφού ο ιδιόρυθμος σόουμαν γίνεται πατέρας τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Την είδηση που έκανε το γύρο του κόσμου δημοσίευσε πρώτη η βρετανική εφημερίδα News of the World. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο επικαλείται δηλώσεις μιας Αμερικανίδας νοσοκόμας από το Los Angeles που υποστηρίζει ότι ο πατέρας του παιδιού της που θα γεννηθεί το Φεβρουάριο είναι ο Μάικλ Τζάκσον. Το όνομά της Debbie Rowe και γνωρίζει τον Τζάκσον εδώ και 15 χρόνια. Το ειδήλιο των δύο αναθερμάστηκε πριν περίπου ένα χρόνο όταν η Debbie φρόντισε τον Μάικλ στο νοσοκομείο που βρέθηκε με σοβαρά προβλήματα δερματοπάθειας. Η Rowe συμφώνησε μάλιστα να αντιδιπωσεί των $500,000 να δώσει το μωρό αμέσως μετά τη γέννησή του στον Τζάκσον, αφού το ζευγάρι δεν σκοπεύει να παντρευτεί. Ο Μάικλ Τζάκσον, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, σχεδιάζει να μεγαλώσει το παιδί που θα αναβόρει στον πύργο του στην κεντρική Γαλλία. Σκοπεύει να το ονομάσει Μάικλ Τζάκσον Τζούνιορ και να το βαφτίσει ο Πάπας. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για την αθλητική μας ενημέρωση. Κοντά μας σήμερα ο Στέφανος Δημητριάδης. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο? Δουλειά, ε? Δουλειά. Τι άλλο, εσείς, Σαββατοκύριακο. Αθλητική. Μάλιστα. Τι έχουμε Λίπεδα. Σήμερα? Έχουμε μπάσκετ και τρία από τη ΣΑΕΚ. Αλλή μόνο. Ναι. Και διεθνή ποδόσφαιρο. Να τα ακούσουμε. Και τις εφημερίδες φυσικά μετά. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σε θρίαμβο τη ΣΑΕΚ εξελίχθηκε ο χθεσινός αγώνας με τον Παναθηναϊκό για την 7η αγωνιστική της Α1 στο μπάσκετ. Η ομάδα του Γιάννη Ιωαννίδη νίκησε άνετα 94-77, φτάνοντας στους 13 βαθμούς και στην πρώτη θέση βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό.
Μπορεί να μην είναι ο πιο ήρεμος άνθρωπος στον κόσμο, να φωνάζει πολλές φορές χωρίς να έχει απόλυτο δίκιο, όμως οφείλουμε να του βγάλουμε το καπέλο γιατί απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι κατέχει το μαγικό ραβδάκι της προπονητικής. Η ΑΕΚ που πέρσι δεν βγήκε καν στην Ευρώπη συνέτριψε τον πρωταθλητή Ευρώπη Παναθηναϊκό με 94-77 ή 77-94 αφού ήταν τυπικά φιλοξενούμενη και έδειξε ότι την τετράδα την έχει στο τσεπάκι της και από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να προδικάσει πού μπορεί να φτάσει. Το ημίχρονο τελείωσε 38-49 με τον Ποδαρά να πετυχαίνει και τους 18 του πόντους αυτό το διάστημα, ενώ από την άλλη πλευρά ο Οικονόμου προσπαθούσε μόνος του με 15. Ο Παναθηναϊκός με μπροστάρι το Σκονοκίνη μείωσε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, όμως ο Τέλο Αργεντίνος παραμέλησε τα αμυντικά του καθήκοντα, κάτι που ο Έντουαρτς εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο και με 3 στα 3 τρίποντα εκτόξευσε τη διαφορά ξανά στα επίπεδα του πρώτου ημιχρόνου και πιο ψηλά. Μαζί του και ο Αλεξάνδρ και ο Κακιούζης και ο Κολτεμπέλα που δημιούργησε με τις πάσεις τους περισσότερους εθνικιασμούς συντήρησαν τη διαφορά αφού ούτε ο Ντίνκινς, ούτε ο Αλβέρτης, ούτε ο Κοχ βασικά επιθετικά όπλα του Μάλκοβιτς δεν τράβηξαν. Και μόνοι τους ο Οικονόμου και ο Αμίτσι δεν μπορούσαν να νικήσουν τη μαγική χθες ΑΕΚ. Οι παίκτες μου βρέθηκαν σε πολύ καλή μέρα επιθετικά. Ήμασταν πάρα πολύ εύστοχοι. Ξέραμε πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός και το man-to-man και τη ζώνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να παίξεις. Επειδή ξέρεις και καλά, σήμερα όμως βρέθηκαν οι παίκτες μου σε πολύ καλή μέρα. ΑΕΚ, ακού, είναι πολύ ο σφιν σεγμέντι μαγειρέ. Βγήκε ανήκη τη ΑΕΚ σε όλους, η οποία ήταν καλύτερη σε όλους τους τομείς. Η όμπρανη. Και στην άμυνα. Ουτσβρστίνητε όμπρανε. Στη σκληρότητα. Ο πομάγανιου. Στις βοήθειες. Ο κοντρανάπαντο. Στους επιδιασμούς. Ίστο τάκου πόζιτσι. Και έτσι στις θέσεις. Είμαστε στο μνόγκο βίσσε στρεπλένια από εμάς. Είχανε πολύ περισσότερη υπομονή από εμάς. Τόσο μεγάλη διαφορά δεν πιστεύω. Πριν αρχίσει το παιχνίδι το περιμέναμε. Απλά με την πάρα του χρόνου του παιχνιδιού παίζαμε κάθε φορά καλύτερα από τον Παναθηναϊκό και στο τέλος η διαφορά πιστεύω ήρθε φυσιολογικά. Στο αγγλικό πρωτάθλημα τώρα ποδοσφαίρου για να δούμε πώς η Blackburn χωρίς το Γιώργο Δόνη στη σύνδεσή της πέτυχε την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα και μάλιστα με 3-0 επί της Liverpool. Μόλις το τρίτο λεπτό, η πάσα από τον Μαγκίλι για τον Σέργο, θαυμάσια η παλιά του αρχηγού της Blackburn, θα ανατραπεί ο Σάτορ από τον Μπαμπ. Το πέναλτι αξιοποίησε ο παίκτης που το κέρδισε, ο Κρις Σάτορ, έκανε το 1-0. Λίγο αργότερα, η σέντρα από τον Βίλκοξ, η κεφαλιά από τον Γκάλαχερ. Η μπάλα θα φτάσει τελικά στο Μαγκίλι, θαυμάσιο το σουτ, όμως η προβολή του Σάτορ θα διώξει την μπάλα. Out. Πάλι στο προσκήνιο η Blackburn Rovers με τον Φλίκτοφ να κερδίζει την μπάλα. Μετά το λάθος από τον Μπαμπ, η σέντρα από τον Γκάλαχερ, εκεί που πετάγεται εύκολα, ο Βίλκοξ κάνει το 2-0. Για την Blackburn που δεν είχε νίκη στα προηγούμενα της παιχνίδια. Η αντίδραση της Liverpool με το σούτ από τον Berger, η μπάλα out. Η Liverpool προερχόταν από νίκη 6-3 επί της Ελβετικής Σιόν για το κύπελο κυπελούχων. Πάλι στο προσκήνιο οι φιλοξενούμενοι με τον McManaman, η πάστα για τον Barnes. Θαυμάζω το σούτ του αρχηγού της Liverpool, η απόκρουση από τον Tim Flowers. Όμως οι γηπεδούχοι είχαν κέφια, η παλιά για τον Κένα, ο Ιρλανδός θα αφήσει για τον Gallagher, ο Σκοτσέζος πάλι στον Ιρλανδό, από εκεί για τον Sherwood, η πάστα του αρχηγού για τον Σκοτσέζο. Τον Γκάλαχερ, η σέντρα του τελευταίου κεφαλιά από τον Τσάτον, η πρώτη νίκη της Blackburn στο πρωτάθλημα. Δευτέρα 4 Νοεμβρίου και να περάσουμε όπως κάθε μέρα στις πρώτες σελίδες των αθλητικών εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από την αθλητική φωνή και εδώ κυριαρχεί στην πρώτη σελίδα η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού στην 7η αγωνιστική της Α1 του μπάσκετ. Μαγική ΑΕΚ σκόρπισε χωρίς κόπο τα φαντάσματα του Μπόζα, του Μπόζιντρα Μάλκοβιτς. Μέσα σε φρενίτιδα ενθουσιασμού. Ήταν παιχνιδάκι για τον Ξανθό, ο χθεσινός άθλιος Παναθηναϊκός που εκτός από μια αναλαμπή, όπου πλησίασε στους 3 πόντους, ποτέ δεν έπεισε ότι μπορούσε να χτυπήσει τον αγώνα. Αντίθετα, η ΑΕΚ έπαιξε με συγκεκριμένους στόχους και είχε λύσεις σε όποιο σημείο του παιχνιδιού της χρειάστηκε. 94-77, θαυματοποιός ο Ιωαννίδης, μεταμόρφωσε μέσα σε μια εβδομάδα και πάλι σε θηρία τους παίχτες του και πήρε δίκαια ένα μεγάλο θρίαμβο από τον Μάλκοβιτς. Ο Παναθηναϊκός έστειλε γλυκά στην ΑΕΚ, ενώ ο κόσμος του απογοητευμένος έφευγε 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Τρελό πανηγύρι στα αποδυτήρια της Ένωσης, βλέπετε και την φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της αθλητικής, όπου ο Ξανθός όποιον έβρισκε μπροστά του τον φιλούσε από τον ενθουσιασμό του. Μια ανάσα 1-0 από την κορυφή έφερε τον Παναθηναϊκό η δύσκολη νίκη επί του Ιωνικού, με πέναλτι τον Γεωργιάδη χθες, καθώς ο Ολυμπιακός παραπάτησε για δεύτερη φορά μέσα στο φάληρο και υποχρεώθηκε σε ισοπαλία από την Παναχαϊκή. Φεύγουμε από την αθλητική φωνή να περάσουμε στην επόμενη εφημερίδα, στην Sport Time. Και εδώ ο Πιτ Παπαχρόνης με τον Γιάννη Ιωαννίδη στην πρώτη σελίδα, μάγος εφιάλτης για τους πράσινους ο Ιωαννίδης, που πήρε την ταυτότητα του Μάλκοβιτς, Αλεξάνδερ Ποδαράς Κακιούζης και Έντουαρτς, η άση του Ξανθού και η κορυφαίοι του κυτρινόμαυρου θριάμβου. Τελήριο για τους οπαδούς της ΑΕΚ που καμαρώνουν τη Βασίλισσα ξανά στην κορυφή. Σκορποχώριο ο Παναθηναϊκός. Μόνο ο Οικονόμου πάλεψε.
Η ΑΕΚ με μαέστρο τον Γιάννη Ιωαννίδη έκανε φίλο και φτερό τον Παναθηναϊκό του Μάλκοβιτς. Γκέλα θρύλου στο ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός πέταξε 0-0 με Παναχαϊκή. Άλλους 2 βαθμούς στο Στάδιο Καραϊσκάκη, όπως και κάνει και στον αγώνα με την Καλαμάτα, τότε το 2-2. Πλησίασε ο Παναθηναϊκός 1-0 τον Ιωνικό. Ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση με 17 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 16. Και σήμερα στο Βύρονα στις 3 μετά το μεσημέρι η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Αθηναϊκό. Επέλαση του Όφη, διακόπηκε άδοξα η πολύ καλή πορεία στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος του Πανηλιακού. Ιτήθηκε ο Πανηλιακός στην έδρα του 4-0 από τον Όφη. Σκόνταψε πάλι ο ΠΑΟΚ 1-1 με Δεσαϊκό στην Τούμπα. Νίκες Καλαμάτας, Ηρακλή και Απόλλωνα. Ο Ηρακλής και ο Απόλλωνας νίκησαν για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα. Ο θρύλος στους 8 του Champions Cup. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στους 8 στα προημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών στην υδατοσφαίριση. Νίκησε χθες στην Ολλανδία την Ουκρανική Δυναμό με 13-7. Ο Ολυμπιακός έχει βλέψεις και για Final Four φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην υδατοσφαίριση. Στην επόμενη εφημερίδα από την Sport Time να περάσουμε στον Φίλαθλο. Κάζο ο Ολυμπιακός, όρθια η Παναχαϊκή μέσα στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός που χθες έχασε γκολ με το τσουβάλι 0-0. Ο Ηρακλής 2-1 την Καστοριά, 1-0 η Καλαμάτα την Καβάλα, 2-1 πρώτη νίκη ο Απόλλων, 4-0 σύμφωνα Σόφη στον Πύργο. Ο Παναθηναϊκός 1-0 χάλια και πάλι πράσινη με Ιωνικό, νίκησαν με ανύπαρκτο πέναλτι. 94-77 απίθανη η ΑΕΚ ισοπαίδωσε τον Παναθηναϊκό. Έντουαρτς, Αλεξάνδερ, Κακιούζης και Ποδαράς ήταν κανόνια. Οι δύο Αμερικανοί, ο Έντουαρτς σημείωσε 23 πόντους, ο Αλεξάνδερ 28, ο Ποδαράς στο πρώτο ημίχρονο 18. Ήταν οι προτεργάτες αυτής της νίκης της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού. Στη δεύτερη εθνική στο ποδόσφαιρο, ο Πανιόνιος στην κορυφή ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της έκτης αγωνιστικής της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Οι Κιανέρθροι κέρδισαν στη Νέα Σμύρνη το Λεβαδιακό με 2-1 και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τους Εθνικό, Λάρισα και Πανετολικό. Χαμόγελα στη Νέα Σμύρνη και στους φιλάθλους του Πανιονίου, αφού επέστρεψε στις νίκες και ελπίζει σε άνοδο στην πρώτη εθνική κατηγορία, εκεί που άλλωστε ανήκει ο Πανιόνιος. Αντίθετα, μια άλλη ιστορική ομάδα που αγωνίζεται στη δεύτερη εθνική, ο Πανσεραϊκός, έχει πάρει τον κατήφορο. Ιτήθηκε στην έδρα του από τη Δόξα Δράμας στο γειτονικό ντέρμπι με 5-0. Να δούμε πού θα σταματήσει φέτος ο Πανσεραϊκός. Στην τρίτη εθνική πέρασε πρώτο το Εγάλεο. Ήταν ο μεγάλος κερδισμένος στο Εγάλεο της πέμπτης αγωνιστικής. Κέρδισε τον Ηλυσιακό μέσα στην έδρα του με 3-0. Στην ώρα για σπορ, η επόμενη εφημερίδα, η ΑΕΚΑΡΑ. Στον ουρανό της Δόξας, η βασίλισσα του ελληνικού μπάσκετ, οδηγούμενη με μαγικό τρόπο από τον ασύγκριτο Γιάννη Ιωαννίδη, παρέλυσε και αφόπλησε τον Παναθηναϊκό, κάνοντας το πολύ δύσκολο μάτς παιχνιδάκι, γράφει η ώρα. Θαύμα Ξανθού, Σούπερ Αλεξάνδρ από NBA κυριάρχησε στους εθέρες, βέλος ο Έντουαρτς με 4 τρίποντα, ήρωας Ποδαράς Κακιούζης. Τέτοιο τέλειο μπάσκετ χρόνια είχαν να δουν οι σάλες των γηπέδων του τόπου μας. Έκπληκτη χώρα από τη νέα υπερομάδα του Γιάννη Ιωαννίδη. Ακλόνητη έμεινε στο ρετυρέ, Ξανθός νίκη επί ανωτέρου αντιπάλου. Μπόζιδαρ Μάλκοβιτς, η ΑΕΚ ανώτερη σε όλα. Αφιερωμένη στο μπάσκετ είναι η πρώτη σελίδα σήμερα της ώρας. Και μόνο στο ποδόσφαιρο αναφέρεται στο θρήνο στον Πειραιά για το νέο κάζο 0-0 του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Αυτά και από την ώρα και να περάσουμε στο φως της Δευτέρας. Τάφος το Καραϊσκάκι για τον Ολυμπιακό 0-0. Οι Πειραιώτες είχαν μαύρα χάλια στο πρώτο ημίχρονο και έπαιζαν ουσιαστικά χωρίς τρεις παίχτες. Ανύπαρκτοι Βαρεσάνοβιτς, Αλεξανδρής και Γεωργάτος και με αρνητικούς τους Νταμπίζα, Καραπιάλη, ενώ τους υπόλοιπους τους κατάπινε ο Καλά. Ο σέντερμπακ της Παναχαϊκής, εδώ να σημειώσουμε ότι ο Αλέκος Κακλαμάνος, ο νεαρός ταλαντούχος σέντερμπακ του Ολυμπιακού, δεν βρισκόταν ούτε στον πάγκο, ήταν στην εξέδρα. Στον γύψο ο Νινιάδης, ένα μήνα έξω βασικότατος και αντικατάστατος παίκτης και μεγάλη ζημιά για την ομάδα του Πειραιά, ίσως είναι αρνητικότατο σημείο αυτό για τον Ολυμπιακό παρά το 0-0. Ο Νιάδης θα λείψει ένα μήνα από τους αγωνιστικούς χώρους, έχει ρίξει συνδέσμου. 22 κόρνερ, 2 δοκάρια και πολλές χαμένες ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ του Γιάννη Ιωαννίδη έκανε σκόνη τον Παναθηναϊκό, ρεσιτάλ του Ξανθού από τον Πάγκο. Αυτά από το φως. Πριν κλείσουμε, ο Ιωνικός πήρε και μανία για τον Καλαθενό, το διαιτή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0. Με πέναλτι που εκτέλεσε ο Γιώργος Γεωργιάδης του Χαραλάμπους. Αυτά λοιπόν και από το φως της Δευτέρας. Ολοκληρώσαμε και σήμερα την αναφορά μας στις σημερινές αθλητικές εφημερίδες. Πολύ ωραίες ήταν οι εφημερίδες. Οι τίτλοι των εφημερίδων ήταν πάρα πολύ ωραίοι. Για άλλη πλούσιο μια υλικό φορά. Σήμερα. Πλούσιο υλικό βέβαια. Τώρα εμείς να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια. Καλημέρα, Στέφανη. Καλή εβδομάδα. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο. Βεβαίως.
Να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, ένα ρυθμιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.